Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνέντευξη τύπου της νεοσύστατης οργάνωσης Hellenic Congress of America. Εκ μέρους της Οργανωτικής και Συντονιστικής Επιτροπής, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική συμμετοχή σας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Αθανασία Παπατριανταφύλου και τον κύριο Λάμπρο Κάζη, διευθύντρια και βοηθό του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, για τη φιλοξενία σε αυτή την αίθουσα, καθώς και για την ευγενική παρουσία της. Ευχαριστώ θερμά ιδιαίτερα τον Γενικό Πρόξενο Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κύριο Κωνσταντίνο Κούτρα, τον οποίο είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε προηγουμένως. Το Hellenic Congress of America είναι ελληνοαμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση 501c3 που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 2016 και λειτουργεί σε πανάμερικανικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αποστολή μας, όπως δημοσιεύεται στο δελτίο τύπου, το οποίο σας έχει δοθεί, είναι η εξής. Το Ελληνικό Κογκρέσο Αμερικής, Hellenic Congress of America, αποτελεί ομογενειακό κίνημα από τη βάση. Σκοπή του είναι να ενώσει και να εμπνεύσει τους Έλληνες και φιλέλληνες της Αμερικής, να παροτρύνει και να συντονίσει οργανώσεις και άτομα για κοινή δράση. Το σπουδαιότερο, να προωθήσει, να διαδώσει και να διατηρήσει τις διαχρονικές αξίες, αρχές και ιδιώδη του ελληνισμού στην παρούσα και στις μέλουσες γενιές στην Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Βασική επιδίωξη του Hellenic Congress of America είναι να ενώσει δημιουργικά και προοδευτικά την ομογένεια της Αμερικής, να αξιοποιήσει την ισχύ της και να προβάλλει τη φωνή της όπου οι περιστάσεις το απαιτούν. Διεκδικεί τα δικαιώματα και την προάσπιση των συμφερόντων των ομογενών, ασκώντας προς τούτου κάθε θεμητή παρέμβαση και νόμιμο μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Hellenic Congress of America υποτάσσει το εγώ στο εμείς. Δεν ανταγωνίζεται και δεν υπονομεύει τις υφιστάμενες οργανώσεις όπως ομοσπονδίες, συλλόγους, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, αλλά συνεργάζεται μαζί τους και συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια. Επίσης, συνεργάζεται με την Εκκλησία μας και με άλλες θρησκευτικές οντότητες και κρατικές δομές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η προσπάθεια που γίνεται περισσότερο από ένα χρόνο τώρα είναι συλλογική. Τα μέλη της Μεταβατικής Επιτροπής προέρχονται από διάφορες οργανώσεις και έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στα ομογενειακά δρόμενα, μοιράζονται την αγωνία και τον προβληματισμό όλων των ομογενών για την ενίσχυση και την καλύτερη εκπροσώπηση της οργανωμένης ομογένειας, αλλά ακόμα περισσότερο για την διαιώνιση του ελληνισμού και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις νεότερες γενιές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη συμβολή τους σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, καθώς και όλους τους προέδρους και προσώπους ομοσπονδιών και άλλων οργανώσεων με τους οποίους επικοινωνούμε πρόσφατα. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω το φίλο γραμματέα της οργάνωσης Δημήτρη Φίλιο για την συνεργασία του, την εμπειρία του και την υπομονή του. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι μετά από την νόμιμη αναγνώριση της οργάνωσης από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης αλλά και την αναγνώριση της αίτησής μας από το IRS για την υπαγωγή της στην φορολογική κατηγορία 501c3, στην οποία η Μεταβατική Επιτροπή λειτουργεί ως πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Hellenic Congress of America. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τον Ιστορικό Σύλλογο των Αρκάδων, Γέρος του Μοριά και τον Πρόεδρό του, φίλο Χρήστο Βουρνά, για τη φιλοξενία των συναντήσεών μας στο Αρκαδικό Σπίτι στο Long Island City. Το ίδιο ισχύει και για το Ιστορικό Σύλλογο Κεφαλήνων Κέφαλος και τον Πρόεδρό του, φίλο Νίκο Αλεξανδράτο, για τη φιλοξενία του στις τελευταίες μας συναντήσεις. Να σημειώσω ότι ο αντιπρόεδρός μας, κ. Χρυσόστομος Δήμου, για επαγγελματικούς λόγους δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Μεταφέρω την αγάπη του και τους θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον γραμματέα της οργάνωσης, φίλο Δημήτρη Φίλιο, να συμπληρώσει την παρουσίαση.